Παιδάκια μου, ήθελα να σας παρακαλέσω πολύ. Κουράστηκα να σας συμβουλεύω και να μην ακούτε. Κουράστηκα να σας συμβουλεύω και να βάζετε από το ένα αυτή και να βγάζετε από το άλλο. Κουράστηκα, παιδάκια μου, αλλά δεν μπορώ να δικαιολογηθώ. Διότι οι πρώτες που εκουράστηκαν και δεν του άκουσαν ο κόσμος ήταν ο Χριστός μου. Κατέβηκε από τους ουρανούς, ήρθε στη γη, έγινε άνθρωπος όπως εμείς οι άνθρωποι και δίδαξε τον κόσμο την αλήθεια. Πλην όμως ο κόσμος, αντί να αγαπήσει την αλήθεια, αγάπησε το ψεύδος. Αντί να αγαπήσει το φως, αγάπησε το σκότος. Έως ότου ανέβασαν στο σταυρό τον Υιόν του Θεού και τον εσταύρωσαν. Και απέθανε και ετάφη και ανέστη εκ νεκρών για να αναστήσει εκείνους που μετανοούν. Πλην όμως η μεγαλύτερη παγίδα του διαβόλου, η οποία βάζει τον άνθρωπο στην αμαρτία, είναι η δικαιολογία. Να δικαιολογείς την αμαρτία σου. Εάν δικαιολογείς την αμαρτία σου, δεν σε συγχωρεί ποτέ ο Θεός. Παράδειγμα. Για να μην λέτε ότι σας τα λέγω εγώ. Σας τα λέγει ο Θεός ο ίδιος. Έπλασε ο Θεός, μόλις δημιούργησε τον κόσμο, δύο πλάσματα. Τον Αδάμ και την Εύα. Τους έβαλε μέσα εις τον παράδεισο. Και δια να ειδεί ο Θεός, αν τον ακούνε και τον αγαπούν, τους έβαλε μία συμφωνία και τους είπε, εάν μου ακούσετε θα μείνετε αθάνατοι, δεν θα πεθάνετε. Εάν δεν μου ακούσετε θα πεθάνετε. Και ενώ έδωκε όλων των παράδεισων ο Θεός στα δύο αυτά πλάσματα, τους είπε ότι προσέξετε, θα σας βάλω έναν όρο, μία συμφωνία. Μη πλησιάσετε τούτο το δέντρο. Πόσα δέντρα να είχε ο παράδεισος, αμέτρητα. Τους λέει, σε αυτό το δέντρο δεν θα έρθείτε. Ούτε θα έρθείτε, ούτε θα κόψετε από αυτόν καρπό να φάγετε. Εάν μου ακούσετε, δεν θα έρθει θάνατος ποτέ πάνω σας. Εάν μου παρακούσετε, θα πεθάνετε. Αφού μίλησε ο Πανάγαθος Θεός, απεσήρθη και τους άφησε μόνος τους. Αμέσως ήρχισε η παρακοή. Πρώτα. Παρακοή που σημαίνει μέχρι σήμερα. Εάν παρακούς το πνευματικό σου, παρακούς το Θεό. Εάν υπακούεις το πνευματικό σου, υπακούεις το Θεό. Γιατί το είπε ο ακούων ημών, εμέ ακούει και ο αθετών ημάς, εμέ αθετών. Πρώτος λοιπόν που παρήγουσε τον Θεό ήταν η γυναίκα. Αχ αυτή η γυναίκα, αχ αυτή η γυναίκα, αχ αυτή η γυναίκα, αχ αυτή η γυναίκα, αχ αυτή η γυναίκα. Πλησίασε αυτό το δέντρο
Έλα όμως που εκεί παραμόνευε ένας εχθρός. Ο διάβολος έγινε φίδι. Προσέξετε στη ζωή σας, μη παρασύρεστε από όνειρα. Διότι ο Πανάγαθος Θεός είπε ότι του έδωκα δικαίωμα του διαβόλου, του επιτρέπει ο Θεός. Και γίνεται άγγελος φωτός. Μη σας παρασύρει, λέγει ο Θεός. Από την Αγία Γραφή είναι αυτά τα λόγια. Δεν είναι δικά μου. Ο διάβολος λοιπόν δεν εμφανίστηκε όπως ήταν, εμφανίστηκε ως το ημερότερο που έπλασε ο Θεός στον παράδεισο, το φίδι. Αυτό ήταν με πόδια το φίδι τότε. Δεν σέρνε το με την κελιά, όπως σέρνεται σήμερα. Ήταν με πόδια. Όταν πήγαινε εκεί άρχισε να συνομιλεί με την Εύα. Και όταν συνομιλείς με τον διάβολο θα σε ρίξει. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε να μην μιλούμε με τον διάβολο. Πώς μιλάς με τον διάβολο? Όταν σου βάζει σκέψεις και εσύ τις χαϊδεύεις. Τότε είσαι ένοχος ενώπιον του Θεού. Σου βάλε σκέψεις, οφείλεις να τις διώχνεις. Προπάντων όταν είναι βρώμικες. Βρώμικες σκέψεις. Αυτός βρώμικος είναι βρώμικο. Όταν περνάει ένα πιτίον έξω από το σπίτι σου, τι θα ευωδιάζει? Βρωμοκοπά ο τόπος. Ο διάβολος, βρώμικος όπως είναι, σου βάζει βρώμικες σκέψεις. Διώξετε στο λοιπόν. Μην τις αφήνεις. Μιλάει στην Εύα, μιλάω η Εύα με τον διάβολο, μιλάω ο διάβολος με την Εύα, τα πάμε και την έριξε. Τελείωσε. Είναι η πρώτη αρχή παρακοή. Δεν έμεινε ως εκεί όμως η Πανούργα. Πήγαινε στον άντρα. Επειδή έπεσε και ξέβρετε όταν υπάρχει ένας κλέφτης, θέλει ακόμη ένα κλέφτη κοντά του. Όταν υπάρχει ένα ψεύτης, θέλει ακόμη ένα ψεύτη κοντά του. Όταν υπάρχει ένας μέθυσος, θέλει ακόμη ένα μέθυσο κοντά του. Όταν υπάρχει ένας άδικος, θέλει ακόμη έναν άδικο κοντά του. Επειδή η Εύα ήταν μόνη της και αισθάνθηκε το βάρος το μεγάλο που έκανε, πήγαινε στον άντρα. Του λέει, έλα να δεις τι ωραίο δέντρο είναι αυτό, έλα να φας και εσύ, εγώ έφαγα, είναι ωραίο. Παρέσυρε τον άντρα, έφαγε και ο Αδάμ και τα πράγματα τελείωσαν ως εκεί. Εμφανίζεται ο Θεός. Τώρα να δούμε τον άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο. Τον άνθρωπο που μιλούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Πού είσαι Αδάμ, του λέγει. Του φώναξε. Πού είσαι, του λέγει, δεν σε βλέπω. Δεν έβλεπε ο Θεός που ήταν. Άκουσα, του λέγει, που περπάτησες και φοβήθηκα και ήρθε και κρύβηκα. Μπα, του λέγει, μήπως έκανες κακό. Μήπως έκανες κανένα κακό, του λέγει. Του λέγει, παρέβηκα την εντολή σου. Αλλά προσέξετε τη δικαιολογία αναμέσως. Δε φταίω εγώ, του λέγει, εσύ φταίς που μου έδωκε στη γυναίκα, να αυτή με παρέσυρε. Ώστε εγώ φταίω, του λέει, καλά. Φεύγει από τον Αδάμ, πάει στην Εύα. Εύα της λέει, γιατί παρέβεις την εντολή μου? Εγώ, λέγει, εγώ δεν φταίω. Φταίει το φίδι, του λέει. Α, το φίδι φταίει. Ωραία. Το λοιπόν, καταδίκη, έξω από τον παράδεισο. Πρώτο, έξω από τον παράδεισο. Δεύτερο, θα πεθάνετε οπωσδήποτε, του λέει. Γίνει έξω από τον παράδεισο ο Αδάμ, κάθεται απέναντι από τον παράδεισο και αρχίζει και κλαίει. Παράδεισε, του λέει. Παράδεισε. Σε έπλασε ο Θεός για μένα και τώρα για την Εύα. Έχασα τον παράδεισο. Έχασα τα άνθη του παραδείσου. Και τώρα πώς θα μπω μέσα? Θα σταματήσουμε ως εδώ και να δούμε τον σημερινό άνθρωπο.
Ο σημερινός άνθρωπος αρέσκεται να δικαιολογείται. Ό,τι του πεις αμέσως την ίδια στιγμή θα δικαιολογηθεί οπωσδήποτε. Συγκεκριμένα, ένα αμάρτημα. Γιατί πίνει τσιγάρο, παιδάκι μου? Ξέρεις ότι το τσιγάρο είναι διαβολόχορτο? Ξέρεις ότι όταν το πίνεις αυτό το διαβολόχορτο και γίνεται καπνός και μπαίνει μέσα σου, θα πεθάνεις? Το γνωρίζεις αυτό? Απάντηση: δεν μπορώ να το κόψω. Δεν λέγει τουλάχιστον θα αγωνιστώ, θα παρακαλέσω το Θεό να με βοηθήσει να το κόψω. Αμέσως δικαιολογία. Δεν μπορώ, συνήθισα. Δικαιολογία. Φεύγουμε από το τσιγάρο να πάμε στη μόδα, η οποία πάλι εφόρτωσε τον άνθρωπο με άλλες αδυναμίες. Γιατί φοράς παντελόνι, παιδάκι μου? Είναι δικό σου το παντελόνι? Το παντελόνι είναι του ανδρός. Πώς το φοράεις εσύ? Αμέσως δικαιολογία. Είναι πιο βολικό, πρώτο. Δεύτερο, κρυώνω. Καλά, κρυώνεις και τον Ιούνιο? Και τον Ιούνιο πάλι κρυώνεις. Κρυώνεις το χειμώνα και λες το φόρεσα γιατί κρυώνω. Τον Ιούνιο, τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, που καίγεται ο κόσμος, γιατί το φοράς? Γιατί το φοράς? Απάντησης. Να φορέσω τίποτε άλλο δεν μπορώ, γιατί έχω το τάδε και το τάδε θέμα που με απασχολεί στην υγεία μου. Να μην τα παριθμίσω εγώ. Θα παριθμίσει ο κάθε ένας τι λέγει. Πρώτα-πρώτα έρχεται η επιστήμη και σου λέει, η γυναίκα η οποία φοράει παντελόνια έχει στήρωση. Δεν γεννά παιδιά. Φωνάζουν οι επιστήμονες. Γυναίκα η οποία φοράει παντελόνια, λέει η επιστήμη, δημιουργούνται ασθένειες πολλές πάνω της. Τι λέγει η μόδα? Εφόσον η μόδα λέγει αυτό, εγώ αυτό θα κάνω. Και πάνω στη μόδα όμως, πάνω στο άρμα της μόδας, κάθεται ο Αντίχριστος. Παιδάκι μου, να σε ρωτήσω, ξέβρεις ότι είπε ο Θεός ότι όταν δω τη γυναίκα και φορεί τα ρούχα του ανδρός είναι βδέλυγμα Κυρίω το Θεό? Το ξέρεις? Όχι, δεν το ξέρω, λέει. Ωραία, διαβάζεις την Αγία Γραφή? Όχι, δεν τη διαβάζω. Διαβάζεις περιοδικά πολλά? Εκεί διαβάζεις για να έβρεις την κόπρον του Αυγίου και είσαι με τα μάτια ανοιχτά. Όταν πάρεις την Αγία Γραφή να τη διαβάσεις, αμέσως κλείνουν τα μάτια σου. Το έχεις κάνει παρατήρημα? Έρχεται ο ύπνος αμέσως. Δεν σε αφήνει να διαβάσεις. Όταν βλέπεις την τηλεόραση, ώρες ολόκληρες τα μάτια σου είναι ανοιχτά. Μόλις πάει να κάνεις προσευχή, αμέσως κλείνουν τα μάτια σου. Χασμουριέσαι. Δεν βρίσκεις ησυχία. Τι σημαίνουν αυτά? Δεν σημαίνουν τίποτε για σένα. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν βλέπεις. Όλα αυτά, παιδάκια μου, ονομάζονται δικαιολογίες. Γιατί αντιμιλάς τον άντρα σου? Γιατί με υβρίζει. Εσιώπησες? Όχι, λέει, δεν σιώπω. Άστο να σε υβρίζει. Εσύ να λες δόξα σε ο Θεός. Γιατί εσύ άντρα δεν κάνεις υπομονή? Γιατί η γυναίκα μου είναι γλωσσούλα, τρώει με τη γλώσσα της, δεν με αφήνει ούτε μέρα ούτε νύχτα. Γλωσσόδης, λέει. Και λέγει ο Θεός, όντως είναι φοβερό τούτο, σε μια γυναίκα να έχει γλώσσα και να μην σταματά, είναι φοβερό. Διότι, τι λέει η Αγία Γραφή?
κρίσεων, καλύτερο λέει, είναι να κατοικήσεις μέσα στην έρημο, μόνος σου και ολομόναχος, παρά με τα γυναικός, λέγει, γλωσσόδους και μαχήμου και οργύλου. Να έχει γλώσσα, να αρχίζει καυγάδες και να οργίζεται. Καλύτερα, λέει, πήγαινε μες στην έρημο να ζήσεις εκεί. Έτσι λέγει η Αγία Γραφή. Δι' αυτό, για να πούμε λίγα λόγια για την οικογένεια, αν πρέπει να κάνεις υπομονή, να είσαι ο άντρας και υποφέρεις υπομονή, να είσαι η γυναίκα και υποφέρει, να κάνεις υπομονή. Να δοξάζεις το Θεό, διότι εκείνος επιτρέπει, σε δοκιμάζει. Μην δικαιολογηθείς να διαλύσεις την οικογένειά σου, διότι ξεκινούν ο άντρας και λέγει, έτσι είσαι, εγώ θα πάω με άλλη γυναίκα. Πάει στον άντρα και αρχίζει η γυναίκα. Πάει με ξένον άντρα, θα πάω εγώ με ξένον. Με ξένη γυναίκα, θα πάω εγώ με ξένον άντρα. Και διέλυσε ο διάβολος στην οικογένεια. Νομίζει ότι ο ένας εκδικείται τον άλλο. Δικαιολογία. Της βάζει δικαιολογία ο διάβολος, πηγαίνει, φωνεύει την ψυχή της για να εκδικηθεί, λέει, τον άντρα. Τη ψυχή σου έφαγες. Τη ψυχή σου εμόλυνες, παιδάκι. Εκείνος δικαίωμά του να πάει είναι ελεύθερος. Εσύ γιατί πήγε. Να τον εκδικηθώ. Δεν τον εκδικηθήκε. Σε εκδικήθη ο διάβολος. Το λοιπόν, παιδάκια μου, Κύριε, λέγει η Αγία Γραφή, μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Μη με τρέψεις εις την δικαιολογία, δια να δικαιολογώ τις αμαρτίες μου. Φύλαξε με, Κύριε. Εδώ θα σταματήσω και θα παρακαλέσω πολύ να υπενθυμίσω. Η γυναίκα όταν προσεύχεται θα βάζει ένα μαντιλάκι στο κεφαλάκι της. Αμέσως η δικαιολογία. Χανούμεσα θα με κάνεις, λέει. Δηλαδή χανούμεσα έχει δικαιώματα να τηρεί την Αγία Γραφή. Και εσύ δεν έχεις δικαίωμα να την τηρήσεις. Η χανούμισσα τη βλέπεις και για να σας πάρω εις την κόρη. Κόρη του ήταν η νύμφη του. Κόρη του ήταν. Στην κόρη του. Την επροσέξατε τι όμορφο φόρεμα να φορούσε και τι είχε στο κεφαλάκι της εκείνη η κόρη του Ερντογάν. Θα τον ονομάσω διαφορετικά εγώ. Του αβάπτιστου, του αμύρωτου, του ειδωλολάτρου, ο οποίος δεν προσκυνεί το σταυρό, αλλά το μισοφέγγαρο. Δεν έχει πίστη όπως έχουμε εμείς. Δεν έχει το Ευαγγέλιο όπως έχουμε εμείς. Δεν έχει το βάπτισμα όπως το έχουμε εμείς. Δεν έχει τα μυστήρια όπως τα έχουμε εμείς. Και όμως εκείνος τηρεί τα λόγια του Θεού. Και λέγει η Παναγία μας, εμβλέψετε εις τα αλλόπιστα έθνη, λέγει, πίστην δεν έχουν και πίστην τηρούν. Πέστε μου σας παρακαλώ, είδατε κανένα από τους αρχηγούς μας εμάς να γονατίζει και να πέφτει χάμον προύμητα. Είδατε κανένα. Είδατε κανένα. Όμως εκείνοι, μόλις έχουν το ραμαζάνι τους, πέφτουν χάμον προύμητα. Και όταν έχουν το Ραμαζάνι τους νηστεύουν. Κοιτάξτε μας έναν από τους αρχηγούς μας θα νηστεύει. Μεγάλη Σαρακοστή, μεγάλη εβδομάδα. Χριστούγεννα, Πάσχα, Τετάρτη, Παρασκευή. Πέστε μου έναν. Βλέπετε τι μας είπε η Παναγία. Εκείνοι οι αλλόπιστοι πίστη δεν έχουν και πίστη τηρούν. Εσείς λέγει που σας έδωκε την πίστη ο Υιός μου, τι κάνετε. Τι κάνετε. Όλα αυτά, παιδάκια μου, είναι έλεγχος για μας και εν ώρα κρίσεως θα δώσουμε λόγον στον Θεό. Δι' αυτό επιτρέπει ο Θεός τις ασθένειες, δι' αυτό επιτρέπει ο Θεός
τους σεισμούς, δι' αυτό επιτρέπει τις πλημμύρες, δι' αυτό επιτρέπει τι εγένετο εις τη Ρόδο. Ανεμοστρόβιλος λέει που δεν επλάστη ποτέ εις το νησί, ποτέ από τον καιρό που δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Και τώρα επλάστηκε. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι αρχή οδύνων. Είναι η αρχή μόλις άρχισαν τα βάσανα. Όταν έρθουν τα πολλά, θα έρθει ο Αντίχριστος. Και ξέρετε ότι τώρα τις μέρες αυτές, όπου και να είσαι, είναι έτοιμο το μηχάνημα να σφραγίσει τον κάθε έναν που θα πάρει τη νέα ταυτότητα. Φέραν ειδικά μηχανήματα, τα οποία πρέπει να πάει να σταθεί μπροστά, να σου βγάλει φωτογραφία, μίαν που θα φαίνεται και μίαν που δεν θα φαίνεται. Και θα βάλει πάνω ένα μικρό τσιπ, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο, είμαι μόνο, το σφράγισμα του Αντεχρίστου. Όταν έχεις αυτήν την ταυτότητα, να ξέρεις ότι είναι το όμοιο με το αυτοκίνητο που περνά τα διόδια χωρίς να πληρώσει. Γιατί περνάει, δεν σας έκανε καμιά απορία αυτό? Διότι έχει ένα μικρό τσιπ, το οποίο μόλις περάσεις ανοίγει. Αύριο θα αρχίσει ο κόσμος. Είναι ευκολία καλέ, γιατί όταν το πάρω και τι έπαθα? Τι έπαθα? Εγώ αγαπώ τον Χριστό, τον έχω μέσα μου. Είναι ανάγκη να φοβούμε. Και ξέρετε τι θα γίνει τόσο ο κόσμος? Όλοι θα φύγουν από τον Χριστό. Θα μείνουν μόνο εκείνοι οι οποίοι αγαπούν τον Θεό. Που ακούν κηρύγματα. Που ακούν τι λέγει ο Θεός στο βιβλίο Του. Όλοι γράφουν βιβλία στον κόσμο, ναι. Βιβλία από σοφούς και μορφωμένους και αμορφώτους και τα λοιπά. Όλοι γράφουν βιβλία και τα διαβάζουμε. Και λέει, έγραψαν τα απομνημονεύματά του, λέει. Τώρα τρέχει όλος ο κόσμος. Χιλιάδες αντίτυπα, χιλιάδες. Το βιβλίο του Θεού, ποιος το διαβάζει? Ποιος το διαβάζει? Ποιος είναι εκείνος που κάθεται να ανοίξει την Αγία Γραφή, να δει τι γράφει ο Θεός? Ένια σου καλέ, αυτά είναι για τους παπάδες, λέει, για τους καθυστερημένους. Δεν είναι για μας. Μάλιστα, δεν είναι για μας. Δεν το ξέρουμε ότι εκείνο το βιβλίο είναι εκείνο το οποίο θα το ανοίξει ο Θεός και θα μας πει, κοιτάξτε, τι έγραφα εδώ, τα τηρήσατε ή όχι? Θα αρχίσει ο ένας, δεν το διαβάσα, ο άλλος δεν το διαβάσα, ο άλλος δεν το ξέρω. Α, έτσι. Όλα αυτά θα έρθουν μπροστά μας, είτε ζούμε είτε αποθνίσκουμε. Εάν ζούμε, μας τα λέει τώρα ο Θεός και εμείς δεν βάζουμε μυαλό. Εάν αποθάνουμε, θα μας το παρουσιάσει εκεί ο Θεός. Ορίστε. Το λοιπόν, παιδάκι μου, όποιος έπιασε, έπιασε. Όποιος δεν έπιασε, δουλειά δικιά του. Εγώ έκανα το καθήκον μου. Εσείς που τα ακούσατε, αν τα τηρήσετε, παίρνετε χάρη. Δεν τηρήσετε, δεν παίρνετε. Το είπε ο ίδιος με τούτα τα λόγια. Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Τελείωσε.